Όντως ήταν δύσκολη η χθεσινή ημέρα και αρκετά. Εκδηλώθηκε μια πολύ έντονη βροχόπτωση το απογευματάκι στις 4.30 με 5 περίπου, με μεγάλη διάρκεια θα την έλεγα. Με αποτέλεσμα ήταν να εκδηλωθούν, να δεχτεί η υπηρεσία μας μεγάλο αριθμό κλήσεων για άντληση υδάτων από κατοικίες και καταστήματα, από υπόγειους χώρους, στην πόλη στο Δεμαρίδας κυρίως. Οι κλήσεις ήταν πρωτοφανή, θα έλεγα, και για την περιοχή μας και για το ιστορικό που έχουμε. Ξεπέρασαν τις 190. Χρειάστηκε με τη συνδρομή του διοικητή Περιφερειακής Διοίκησης Δυτικής Μακεδονίας, του κ. Κορέλα, και του διοικητή νομού, του κ. Αμανατίδη, που προσέτεξαν και αυτοί στην υπηρεσία μας εδώ στην Πτολεμαϊδα στο Σιβάν. Η συνδρομή τους με ενισχύσεις από άλλες υπηρεσίες, συγκεκριμένα από Κοζάνη, από Φλόρινα, από Γρεβενά και από την Ήπειρο, είχαμε τρία οχήματα από Γιάννενα και Πρέβεζα. Όλη νύχτα διέρκησαν οι παροχές βοηθείας από την υπηρεσία μας καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Ανταποκριθήκαμε στο σύνολο των κλήσεων που δεχτήκαμε, βέβαια οι οποίες συνεχίζονται και τη σημερινή ημέρα. Σαφώς, βέβαια. Πολλοίς κόσμος συνεχίζει να μας παίρνει τηλέφωνο. Είχαμε από το πρωί περίπου άλλες 20 κλήσεις για κλήσεις υδάτων. Συνεχίζουμε το έργο μας. Θα παρέχουμε κάθε δυνατή βοήθεια προς το κάθε πολίτη, οποιοδήποτε μας χρειαστεί. Τα περιστατικά ήταν διασκορπισμένα σε όλη την πόλη, ή ναι, είχαν δει και γειτονιές? Στο εύρος της πόλης της Πτολεμαϊδας κυρίως. Δεν είχαμε έτσι σε τοπικές κοινότητες ιδιαίτερα προβλήματα. Πλην αυτής του Περδίκα, γιατί φαίνεται ότι έπιασε έτσι το σύννεφο. Οπότε ο κύριος όγκος του νερού έπεσε μέσα στην πόλη της Πτολεμαϊδας. Ήταν ένα μεγάλος όγκος. Πραγματικά δεν μπορούσε να ανταποκριθεί το αποχετευτικό σε τόσο μεγάλο όγκο νερού. Λίμνασαν σε πολλά σημεία. Περιμέναμε κι εμείς να πέσει η στάθμη, ούτως ώστε να μπορέσουμε κι εμείς να κάνουμε τις αντλήσεις, γιατί για ένα χρονικό διάστημα μεγάλο ήταν μεγάλη και η στάθμη που υπήρχε έξω στους δρόμους. Ναι. Οπότε ό,τι νερά μπορούσαμε να τραβήξουμε μπαίνα ξανά μέσα. Κατά τη διάρκεια, όταν ηρέμησαν τα φαινόμενα, κατά τη διάρκεια που υποχώρησαν και τα νερά, αρχίσαμε να μπορούμε να κάνουμε καλύτερα και εμείς το έργο μας. Προβήκαμε σε σειρά αντλήσεων σε όλες τις κλήσεις αυτές που σας προανέφερα, μέσα στην πόλη, με πολλά συνεργεία, με αυτές τις ενισχύσεις που μας ήρθανε με τη συνδρομή του Περιφερειακού Διοικητή. Φαντάζομαι ήταν πολλά συνεργεία που λειτουργούσαν ταυτόχρονα, κύριε Διοικητά, γιατί μιλούμε για 190 κλήσεις οι οποίες έγιναν σχεδόν ταυτόχρονα. Ναι, είχαμε πάνω από 20 συνεργεία που επιχειρούσαν την ίδια στιγμή. Που επιχειρούσαν ταυτόχρονα στην πόλη. Και ήμασταν υπηρεσία της Πτολεμαϊδας, ήμασταν σε γενική επιφυλακή. Σαφώς. Με διαταγή του διοικητή, του περιφερειακού διοικητή. Ήμασταν σε γενική επιφυλακή. Είχαμε όλο το προσωπικό μέσα, μαζί με τις ενισχύσεις που ήρθαν και μας βοηθήσανε πάρα πολύ στο έργο μας. Καταφέραμε να ανταποκριθούμε, πιστεύω, πολύ καλά σε αυτό το μεγάλο όγκο, με τους προβλεπόμενους χρόνους που, όπως καταλαβαίνετε, σε αυτές τις περιπτώσεις νομίζω ότι πήγαμε καλά και στο ήταν θέμα. Ήταν ειδικές οι συνθήκες, βεβαίως. Με δεδομένο τον όγκο των κλήσεων, νομίζω ότι πήγαμε και καλά και στους χρόνους ανταπόκρισης. Μάλιστα. Ομαλή λοιπόν σήμερα η κατάσταση, προς το παρόν τέλος συναγερμού. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Διοικητά. Ναι. Σήμερα είναι πιο ομαλά τα πράγματα, έχουμε λιγότερο όγκο, οπότε μπορούμε και πιο εύκολα να ανταποκριθούμε κι εμείς.